Επλήγηκε το ειρηνοδικείο Ναυπάκτου από τη σεισμική δόνηση των 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που είχε ως επίκεντρο το τρίκορφο του νομού Φωκίδος. Οι ζημιές, οι οποίες κατεγράφησαν από τα 4 κλιμάκια μηχανικών του τομέα αποκατάστασης σεισμοπλήκτων της Πάτρας, αλλά και την πολεοδομία της Νομαρχίας, επέβαλαν τη 48ωρη διακοπή λειτουργίας του ειρηνοδικείου. Ο Γενικός Γραμματέας όμως Δικαστικών Υπαλλήλων Μεσολογγίου, Νίκος Ραυτόπουλος, έκανε λόγο για το χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το πολιτικό δικαστήριο της πόλης, επισημένοντας ότι έχει καταβληθεί προσπάθεια προκειμένου να εκταμιευθούν χρήματα για την υποστήλωση του εν λόγω κτηρίου. Το κτίριο του ειρηνοδικείου Ναυπάκτου δυστυχώς είναι τραυματισμένο από πολλά χρόνια. Έχουμε κάνει μια προσπάθεια προκειμένου να εκταμιευθούν χρήματα για την υποστήλωσή του. Ήδη έχει εγκριθεί ένα ποσό 80.000 ευρώ για τη σύνταξη της μελέτης αντιστήριξης, αλλά αυτή τη στιγμή όμως δεν έχει συνταχθεί ακόμα η μελέτη. Με τον προχθεσινό σεισμό παρουσιάστηκαν επιπλέον ρογμές, διευρύνθηκαν οι υπάρχουσες και μετά από αυτοψία που διενήργησε τόσο η πολεοδομία της Νομαρχίας του Λοακαρνανίας όσο και ο τομέας αποκατάστασης σεισμοπλήκτρων από την Πάτρα, μας είπαν για 48 ώρες να παραμείνει η υπηρεσία κλειστή και στις 48 ώρες θα αποφασίσουν θα μας ειδοποιήσουν τουλάχιστον για την περαιτέρω κατάσταση, αν θα μπούμε μέσα ή όχι. Ο κύριος Ραυτόπουλος, μάλιστα, εκφράζοντας την προσωπική του άποψη, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι δεν θεωρεί το κτίριο ασφαλές. Θεωρώ ότι το κτίριο, λόγω και των υπογείων υδάτων που περνούν κάτω από αυτό, θεωρώ ότι δεν είναι ασφαλές. Αλλά ωστόσο όμως, αυτά είναι περισσότερο των ειδικών και όχι για τους ειδικούς και όχι για μένα. Θεωρώ ότι χρειάζεται μια γεωλογική μελέτη. Περιμένουμε την τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης από το ΤΑΧΔΙΚ να έρθουν, να εκτιμήσουν και αυτοί οι οποίοι έχουν έρθει και στο παρελθόν και γι' αυτό και εγκρίθηκε το ποσό των 80.000 ευρώ για τη σύνταξη της μελέτης. Περιμένουμε πιθανότατα αύριο που θα ανοίξει και η υπηρεσία με τα όποια προβλήματα θα ανοίξει βέβαια. Να έρθουν να μας πούν τι θα κάνουμε περαιτέρω.